Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Ο Πασχάλης Τσαρούχας προχώρησε σε μία άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη και μίλησε για τις εξελίξεις του Δέλτα κύκλου της σειράς. Αν σας άρεσε ο τρίτος κύκλος της γης, τότε ο τέταρτος θα σας ενθουσιάσει. Δεν το λέμε εμείς, αλλά ο Πασχάλης Τσαρούχας, στην κουβέντα που έκανε. Ο Στάθης Καπερνάρος αποκαλύπτει με το δικό του ξεχωριστό στυλ τα δεινά που θα περάσει, αλλά και την όμορφη εξέλιξη στη σχέση του με την Ιουλία. Σας περιμένουμε πως και πως. Γιατί, είστε πλέον οικογένεια μας, ή αλλιώς η συνήθεια που έγινε μανία. Μας έλειψε η γη, γιατί καταφέρνει κάθε σεζόν να μας κρατάει σε εγρήγορση. Την αγάπησε τη σειρά ο κόσμος, γιατί πάντα κάτι γίνεται. Η αλήθεια όμως είναι πως δεν περίμενα η σειρά να φτάσει και τέταρτη σεζόν. Τις τρεις ωστόσο τις είχα σίγουρες. Πέρυσι όταν ξεκινούσαμε, έχοντας μάθει τι περίπου πρόκειται να συμβεί, ήξερα πως η σειρά θα έχει επιτυχία. Η τέταρτη σεζόν λοιπόν ήταν μία πιθανότητα. Και φέτος, ποια η πρόβλεψη σας, θα αρέσει ακόμα περισσότερο? Θα πάει καλύτερα από την προηγούμενη? Πάντα βρίσκει τον τρόπο η Ιβάνα Δημητρίου να διηγηθεί μία διαφορετική ιστορία. Αν είναι πάντως να έχει ενδιαφέρον, να σπάει και πέμπτη σεζόν. Αν όχι, δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε, μπορούμε να ξεκινήσουμε μία εξίσου πολύ ωραία σειρά. Ο ρόλος του Στάθη που υπερασπίζεστε τόσα χρόνια έχει λάβει τη φροντίδα που του άξιζε? Από άποψη συμβάντων και συναισθημάτων νομίζω πως όντως είναι φροντισμένος ρόλος από τη Βάνα Δημητρίου. Έχει μία μεγάλη παλέτα εξελίξεων σε κάθε κύκλο. Και φέτος όμως μαθαίνω πως θα είναι πολλά και διαφορετικά τα συναισθήματα του Στάθη. Δεν ξέρω τι spoiler έχει φτάσει στα αυτιά σας. Αρχικά θα παντρευτεί την Ιουλία. Από την πρώτη σεζόν περιμένουμε να τους δούμε επίσημα μαζί. Επιτέλους, αυτό όντως θα συμβεί και ο Στάθης θα είναι πολύ casual γαμπρός. Να ζήσετε κιόλας, να είστε καλά, είναι επεισόδια που τα έχουμε ήδη γυρίσει. Δεν σας κρύβω πως περιμένουμε κάποια ανατροπή. Λέτε να μην πάει στο γάμο του, όχι, θα πάνε όλα καλά. Όμως από ό,τι μαθαίνουμε, η χαρά του δεν θα κρατήσει για πολύ. Η Αριάδνη θα πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον αδερφό του πρώην της. Πώς θα το διαχειριστεί ο Στάθης όλο αυτό? Θα έχει μια τέτοια περιπέτεια η κοπέλα, είναι αλήθεια, αλλά καθώς ο Στάθης δεν είναι άνθρωπος πολύ εκδηλωτικός, απλά θα σταθεί στο πλάι της. Παράλληλα θα συμβαίνουν και άλλα πράγματα με την Ιουλία, οπότε όλο αυτό το αντιμετωπίζει με χαμηλωμένους τόνους. Προσπαθεί να σταθεί στη μικρή και την κρίσιμη στιγμή καθαρίζει. Μιλήστε μου για αυτή τη στιγμή. Θα καθαρίσει, αλλά έχει γίνει μια προοικονομία τέτοια που δεν δείχνει ότι θα το κάνει. Άρα υπάρχει περίπτωση να πάει να συναντήσει τον αδερφό του πρώην της κόρης του? Υπάρχει. Θα πέσει ξύλο, τι να σας πω. Οι περιπέτειες του όμως δεν σταματούν εκεί. Βάλετε και από αλλού ο ήρωάς σας. Η Αριάδνη θα ερωτευτεί τον Γιώργη Κουράκο, τον πρώην άντρα της Ιουλίας. Αυτό είναι όντως ένα μεγάλο δράμα και ειλικρινά δεν ξέρω τι έχει η Βάνα στο μυαλό της να κάνει. Υποθέτω ότι σκέφτεται διάφορα. Θα δούμε τι θα μας κληρώσει. Μέχρι στιγμής πάντως τα επεισόδια που έχω στα χέρια μου, ο Στάθης δεν το έχει μάθει. Υπάρχει άλλο άτομο που θα έχει μεγαλύτερο ηθικό πρόβλημα. Και αυτή είναι η Ιουλία. Το δικό της ζήτημα είναι μεγαλύτερο και βαρύτερο, καθώς ήταν παντρεμένη μαζί του. Υπάρχει περίπτωση αυτό να φέρει προβλήματα στη σχέση τους? Δεν νομίζω. Αν έχουν προβλήματα, αυτά θα αφορούν σε άλλους λόγους και όχι στον έρωτα Γιώργη ή Αριάδνης. Ξέρετε κι εσείς καλά πως η Βάνα δεν θα μας αφήσει σε ησυχία ούτε αυτή τη χρονιά. Πως θα θέλατε να ολοκληρωθεί ο ήρωας σας, θα ήθελα να σκοτωθεί ο Στάθης. Θα ήθελα να έχει μία επεισοδιακή έξοδο. Μα δεν έχει προκαλέσει κακό σε κάποιον. Είναι ένας ήρωας με θετικό πρόσημο από την πρώτη σεζόν. Μάλλον γι' αυτό θα τον ήθελαν νεκρό. Το κακό δεν το παθαίνουν αυτοί που έχουν κάνει κακό, οι καλοί το παθαίνουν. Εύχομαι να μην ακούσει τη συνέντευξη μας η Βάνα Δημητρίου. Ετοιμάζετε κάτι άλλο για αυτή τη σεζόν? Όχι, είμαστε φουλ απασχολημένοι με τη γη της Ελιάς και δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι άλλο. Ίσως κάνω κάτι στο θέατρο, αλλά είναι στον αέρα τα πράγματα. Πρέπει να δω αν μπορώ να ταιριάξω τα πράγματα και τις ώρες. Φέτος θα έχουμε πολύ υλικό από τη Make IT Productions. Εκτός από τη γη της Ελιάς τρέχουν το Φωμαγκούστα αλλά και το Ταμπού. Έτσι είναι, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Ταμπού και σε όλες τις σειρές που ξεκινάνε.
όλα να πάνε καλά και στις σειρές αλλά και στη ζωή. Πριν λίγες ημέρες παντρεύτηκε ο Ανδρέας Γεωργίου, εύχομαι τα καλύτερα. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.